Είναι μια σειρά από βάδιση, είναι ίχνη βάθηση που ακολουθούν γύρω στα 3-4 μέτρα, διασώζονται. Τη θεωρία της ανθρώπινης εξέλιξης κλονίζει η σπουδαία επιστημονική ανακάλυψη που έρχεται στο φως 10 χρόνια μετά την πρώτη ένδειξη ότι στην ακτή δυτικά των Χανίων υπάρχουν ίχνη ανθρώπινης βάδισης. Και αυτό γιατί μέχρι τώρα η επικρατούσα θεωρία τοποθετεί την εμφάνιση των προγόνων του ανθρώπου στην Αφρική πριν από 6 εκατομμύρια χρόνια και την έναρξη της μετακίνησής του σε περιοχές όπως ο ευρύτερος ευρωπαϊκός χώρος πριν από περίπου 2 εκατομμύρια χρόνια. Αναγνωρίζεται ότι προγονικές μορφές του ανθρώπου υπήρξαν εκτός Αφρικής. Η ένδειξη λοιπόν που έχουμε από τα Χανιά είναι αυτή που μας πιστοποιεί ότι ο άνθρωπος, οι προγονικές μορφές του ανθρώπου είχαν ξεκινήσει να διασπείρονται από την Αφρική πολύ πιο νωρίς από ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα στην επιστημονική κοινότητα. Όμως τα ίχνη βάδισης, τα οποία εντόπισε για πρώτη φορά ο Πολωνός παλαιοντολόγος Γκέραλτ Γκερλίνσκι το 2002 και χρονολογήθηκαν πολλά χρόνια αργότερα, αποδεικνύουν ότι κάποια προγονική ανθρώπινη μορφή βάδισε στον ελλαδικό χώρο και ειδικότερα στην Κρήτη πριν από 5,7 εκατομμύρια χρόνια. Η περιοχή αυτή, η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Κρήτης, έχει δώσει και άλλες ενδείξεις από αντίστοιχες πατημασιές, όπως για παράδειγμα η πατημασιά μια Σίενας που βρέθηκε σε μια γειτονική περιοχή στο Καστέλι και την οποία φιλοξενούμε στο μουσείο μας και ήταν η πρώτη ένδειξη για ύπαρξη σαρκοφάγου θηλαστικού στην Κρήτη. Το συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο και την ανθρώπινη εξέλιξη ξεδιπλώνει μιλώντας στην Κρήτη TV ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Χαράλαμπος Φασουλάς, μέλος της ερευνητικής ομάδας που εργάστηκε τα τελευταία 7 χρόνια συστηματικά για να καταλήξει στη σημαντική επιστημονική ανακάλυψη. Το πιο πιθανό είναι ότι η προγονική μορφή του ανθρώπου περπάτησε πάνω σε κάποια λιμνοθάλασσα ή στην ακτή μιας λιμνοθάλασσας ή σε κάποια εκβολή ποταμού. Εκεί δηλαδή που ο ποταμός αφήνει τα ειζήματά του, αφήνει λάσπη και έτσι άφησε τα αποτυπώματα πάνω στη λάσπη. Το 2010 διεθνής επιστημονική ομάδα επέστρεψε στην περιοχή συλλέγοντας στοιχεία, καταγράφοντας λεπτομερώς με λέιζερ τα ίχνη που συγκρίθηκαν τα χρόνια που πέρασαν με αποτυπώματα τόσο από τους προγόνους των πυθίκων αλλά και του ανθρώπου και έφεραν τελικά τους επιστήμονες μπροστά στη συγκλονιστική ανακάλυψη. Η μελέτη λοιπόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να είναι κανένα άλλο είδος παρά μόνο κάποια προγονική μορφή του ανθρώπου. Γιατί με τους προγόνους των πυθίκων η βασική διαφορά είναι ότι το μεγάλο δάχτυλο ουσιαστικά είναι όπως του χεριού, δηλαδή εξέχει κάθετα από το πέλμα, ενώ αυτό το χαρακτηριστικό που έχει το ανθρώπινο πέλμα είναι ότι το μεγάλο δάχτυλο είναι παράλληλο με τα μικρά δάχτυλα και δείχνει ακριβώς την ίδια εικόνα. Όπως επισημαίνει ο κύριος Φασουλάς μιλώντας στην Κρήτη TV, τη στιγμή που η αποκάλυψη κάνει το γύρο του κόσμου μετά τη δημοσίευσή της σε έγκριτο επιστημονικό περιοδικό, πριν η έρευνα λάβει τις διαστάσεις που τις αναλογούν, υπάρχει ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την περίφραξη και προστασία του χώρου πριν η τοποθεσία γίνει ευρύτερα γνωστή και βρεθεί στο στόχαστρο επιτίδιον. Θα πρέπει να πούμε ότι μια πρόσφατη μελέτη που έγινε σε κάποια πολυθώματα που βρέθηκαν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην περιοχή της Βουλγαρίας από κάποιο πυθικοειδές που το θεωρούσαμε πυθικοειδές, πλέον έχουμε αναθεωρήσει τις απόψεις και θεωρούμε ότι αυτό το πυθικοειδές που είναι ακριβώς της ίδιας ηλικίας με τις πατημασιές ανήκει και αυτό σε μια προγονική του μορφή του ανθρώπου. Είναι αυτό που ονομάζαμε σαν γκρεκοπίθηκος, γιατί θεωρούσαμε ότι ήταν κάποια μορφή, προγονική μορφή των πυθίκων, όμως οι μελέτες, οι πρόσφατες δείχνουν ότι αυτό ήταν μια προγονική μορφή πάλι του ανθρώπου.